δυστυχώς δεν είναι για καλό. Αφορμή δόθηκε η ανακοίνωση των γενών οργανικών θέσεων που θα καλυφθούν με τις τακτικές μεταθέσεις για το 2012 για την περιοχή μας. Ήταν η σταγόνα που ξεχύγησε το ποτήρι. Μόλις 6 αστυνομικοί θα ενισχύσουν τα 12 για το 2012 με τις τακτικές μεταθέσεις. Αυτό είναι συνέχεια του γεγονότος που είχε συμβεί με τους νεοεξερχόμενους τον Οκτώβριο, όπου τότε στους 2.090 αστυνομικούς, μόλις 3 είχαν έρθει στην περιοχή μας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει και δεν υπάρχει καμία βελτίωση στα όσα είχαμε εκ των προτέρων αναγγείλει. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να σας πούμε ότι επιβεβαιωθήκαμε, ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, παρόλο που εμείς τα είχαμε προβλέψει νωρίτερα και είχαμε ζητήσει τη συνδρομή των φορέων, ούτως ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Ήρθαμε να απευθυνθούμε προς την κοινωνία και να τους πούμε ότι ζητήσαμε τη βοήθεια από όλους, και από τους βουλευτές και από τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και από την πολιτική και από τη φυσική μας ηγεσία. Δυστυχώς όμως κανένας δεν ανταποκρίθηκε στα καλέσματά μας και στις κραυγές αγωνίες μας. Αυτό φαίνεται από τις θέσεις που μας στέλνουν και από τους αστυνομικούς τους οποίους μας ενισχύουν. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την αλματώδη αύξηση της εγκληματικότητας που διαπιστώνετε και εσείς και η κοινωνία της Δωδεκανήσου το τελευταίο χρονικό διάστημα, έρχονται να συνθέσουν ένα τοπίο το οποίο δεν είναι καθόλου ευίωνο για το μέλλον. Για το λόγο αυτό, και φυσικά να προσθέσουμε βέβαια ότι όλα αυτά έχουν φέρει σε μια πάρα πολύ δεινή ψυχολογική κατάσταση τους αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν αντιληφθεί ότι πλέον είναι μόνοι τους και δεν τους προστατεύει κανένας, ούτε τους αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν. Είδαμε για άλλη μια φορά ότι από τις κινήσεις της πολιτείας, η Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Εμείς θεωρούμε και χρέος μας να ενημερώσουμε το Δωδεκανήσιο πολίτη, να καταγγείλουμε όλους αυτούς που αδιαφόρησαν, ούτως ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, και είναι συγκεκριμένα οι τοπικοί άρχοντες, είτε είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε είναι οι βουλευτές, είτε είναι η πολιτική μας ηγεσία και η φυσική μας ηγεσία φυσικά, οι οποίοι κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε. Και για να μιλήσουμε και λίγο με αριθμούς, χαρακτηριστικό είναι, να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος, το παράδειγμα της Κέρκυρας. Η Κέρκυρα είναι μια αστυνομική διεύθυνση η οποία είναι ένα νησί, απαρτίζεται από ένα μόλις νησί. Έχει 50 αστυνομικούς παραπάνω από την Α αστυνομική διεύθυνση Δωδεκανήσου, η οποία είναι 7 νησιά με 2 διεθνή αεροδρόμια, 3 λιμένες πύλες εισόδου και όλα τα άλλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και το έλλειμμά της είναι 10%. Εμάς στην Α και Β αστυνομική διεύθυνση Δωδεκανήσου, το έλλειμμα σε αστυνομικούς αγγίζει το 40%. Δεν ζητάμε να διαφοροποιηθούμε από τους υπόλοιπους. Ζητάμε να γίνουμε ένα με αυτούς. Ζητάμε να αντιμετωπιστούμε το ίδιο με τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, τουλάχιστον αυτές που έχουν τα ίδια προβλήματα με εμάς, την ισιωτικότητα. Δεν μπορεί στη Μυτιλήνη, που είναι ένα νησί, να έχει περισσότερους αστυνομικούς από ό,τι έχει η Α αστυνομική διεύθυνση Δωδεκανήσου με 7 νησιά. Και να έχει έλλειμμα μόλις 10%. Στο σύνολο 18 νησιά. Αυτά είναι τα πράγματα σε αριθμούς, τα συγκριτικά στοιχεία. Εμείς θέλαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο πάνω σε αυτό, ούτως ώστε να απαιτήσει την ασφάλειά του. Εμείς το περιμέναμε. Το περιμέναμε ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Είχαμε πάρει σειρά. Μετά την υγεία περιμέναμε ότι θα είμαστε κι εμείς. Και η ασφάλεια θα ήταν το επόμενο θύμα. Το φωνάζαμε έγκαιρα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή και με τις καταστάσεις οι οποίες επικρατούν,
δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια ανταπόκριση και κάποιο φως στο τούνελ. Το καλοκαίρι προμηνύεται δύσκολο και αν τουλάχιστον την ίστατη ώρα δεν δώσουν λίγη σημασία στην ασφάλεια, θα δούμε τα γεγονότα που βλέπουμε καθημερινά, σίγουρα θα αυξηθούν τραγικά. Είναι άδικο για τους πολίτες της Δωδεκανήσου, οι οποίοι παράγουν ένα τουριστικό προϊόν υψηλής ποιότητας, να μην αντιμετωπίζονται βάσει όσων προσφέρουν στη χώρα μας και στο κρατικό κουρβανά. Είναι τραγικό να μιλάμε για μια τουριστική περιοχή η οποία απασχολούνται τόσοι εργαζόμενοι και το τμήμα τουριστικής αστυνομίας να απαρτίζεται από 3 αστυνομικούς οι οποίοι δεν βρίσκονται εκεί. Και να υπάρχουν τμήματα τουριστικής αστυνομίας σε άλλες περιοχές της χώρας οι οποίοι στην ουσία δεν μπορούν να συγκριθούν ούτε με ένα μικρό νησί της Δωδεκανήσου, όχι με τη Ρόδο. Αυτά τα θέματα θα θέλουμε να τα γνωρίζουν οι πολίτες της Δωδεκανήσου. Οι αρμόδιοι τα γνωρίζουν, τους τα έχουμε πει κατ' επανάληψη και προφορικώς και εγγράφως. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, για να το καταγγείλουμε ότι μας έχουν αφήσει μόνους μας. Ένα άλλο θέμα που θέλω να αναφερθώ και αφορά και τους αστυνομικούς Δωδεκανήσου. Συνήθως η Ένωσή μας δεν ασχολείται με οικονομικά θέματα και σε όσες συναντήσεις και αν είχαμε, δεν είχαμε θέσει ποτέ οικονομικά θέματα. Αλλά δεν μπορώ να μην πω δύο κουβέντες πάνω σε αυτό. Ακούμε συνεχώς, ιδιαίτερα στα αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι έχουμε ευνοηθεί, ότι εξαιρεθήκαμε από το ενιαίο μισθολόγιο και ότι οι αστυνομικοί έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση από την πολιτεία. Εγώ θα πω αλήθειες, γιατί ο βορβαδισμός παραπληροφόρησης και ψεμάτων δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Οι αστυνομικοί έχουν υποστεί 20% τουλάχιστον μείωση στις βασικές τους τακτικές τους αποδοχές, συν τα δώρα τα οποία έχουμε τις ίδιες κρατήσεις με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν εξαιρεθήκαμε από το ενιαίο μισθολόγιο γιατί μας αγάπαγε κανένας. Εξαιρεθήκαμε για συγκεκριμένους λόγους, οι οποίοι είναι ότι αν μας συμπεριελάβανε στο ενιαίο μισθολόγιο, θα έπρεπε, όπως δίνουν σε όλους τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους, να μας αναγνωρίσουν το επικίνδυνο και το παραμεθόριο, το οποίο εμείς δεν το παίρνουμε. Και τι σημαίνει αυτό σε αριθμούς? Για τον αστυνομικό των Πανελληνίων Εξετάσεων, ο οποίος αμείβεται με αποδοχές κάτω του ανειδίκευτου εργάτη, όταν έπαιρνε το παραμεθόριο και το επικίνδυνο, μιλάμε για μία αύξηση της τάξης στο 100-150 ευρώ. Είμαστε ο μόνος κλάδος στο δημόσιο τομέα, οι οποίοι δουλεύουμε 6 μέρες την εβδομάδα. Εάν αμοιβόμαστε σύμφωνα με όσα προβλέπει για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους, εμείς θα είχαμε αύξηση. Γι' αυτό το λόγο εξαιρεθήκαμε. Εάν λέω ψέματα, καλώ εγώ την πολιτεία να μας εντάξει και εμάς με τους ίδιους όρους με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους στο ενιαίο μισθολόγιο και να μην μας κάνει το ευεργετικό μισθολόγιο, ειδικό μισθολόγιο, το οποίο μας έχει βοηθήσει τόσο πολύ. Για να μας τιμωρήσει και εμάς όπως τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Τους καλώ να μας εντάξει και εμάς εκεί. Οι αστυνομικοί, πέρα από την οικονομική τους εξαθλίωση, έρχεται και αυτά που είπαμε παραπάνω και η σωματική και η ψυχολογική κόπωση, ο οποίος φέρει σε μια δύσκολη κατάσταση. Αυτά ήθελα να απευθύνω στους Δωδεκανήσιους. Βέβαια, θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω και με την καθημερινή επαφή που έχουμε με τους συναδέλφους μας, κανένας αστυνομικός Δωδεκανήσου δεν θα παραδώσει τα όπλα. Θα προσπαθήσουμε με όσες δυνάμεις έχουμε και όσες δυνατότητες έχουμε να καταπολεμήσουμε την εγκληματικότητα, γεγονός το οποίο φαίνεται καθημερινά από τις συλλήψεις και τις επιτυχίες που έχει η αστυνομία. Από εκεί και πέρα, εμείς ζητάμε το κάτι παραπάνω, γιατί η αστυνομία στα Δωδεκάνησα
οφείλει να διασφαλίζει κάποια πράγματα για τη λειτουργία των νησιών, έχει την ιδιαιτερότητα του τουρισμού και οφείλουμε να έχουμε κάποιες προϋποθέσεις ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε και εμείς εύρυθμα. Εγώ εκπροσωπώ με την Πανελλήνια Ομοσπονδία ως μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και βρισκόμαστε εδώ και πλέον θα καταγγέλνουμε κατευθείαν στους πολίτες. Και τι θέλουμε να πούμε με αυτό, σήμερα αυτή είναι η καταγγελία που γίνεται. Ότι οι πολίτες είναι υπεύθυνοι για αυτούς τους κυρίους που δείξαν αυτή την αδιαφορία. Και θα έρθει η ώρα που καταγγέλλοντας τα πράγματα, καθώς πρέπει σε αυτό που μας διορίζει όλους μας σε κάποιες θέσεις, να αναλάβει ο πολίτης πλέον να δώσει τη λύση. Γιατί μόνο ο πολίτης μπορεί να δώσει τη λύση πλέον. Γιατί μόνο τότε θα τρέξουν. Αν στείλαμε χαρτιά, αν κάναμε συναντήσεις, αν δεν κάναμε, ή ξανά τα πάμε τέτοιο. Η Ρόδος έχει 120.000 ψηφοφόρους. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους. Όλος ο πληθυσμός είναι 200.000. Το καλοκαίρι πάμε 300. Δηλαδή δεν έχει δύναμη ο Δήμαρχος, δεν έχει δύναμη ο Περιφερειάρχης μας, ο προσωπείο, όλα τα νησιά. Δεν έχουν δύναμη ο Υπουργός. Πού είναι Υπουργός Τουρισμού, δεν είναι. Ο Υπουργός Τουρισμού. Οι βουλευτές και του ενός κόμματος και του άλλου δεν μπορούν να έχουν. Πλέον για όλα τα θέματα που αφορά το κλάδο μας και αφαιρεί την αστυνομία γενικότερα, εμείς είμαστε συνδικαλιστές. Δεν προσωπούμε κανέναν. Εκπροσωπούμε τους αστυνομικούς, τους απλούς αστυνομικούς που είναι καθημερινά στο πεζοδρόμιο. Είμαστε και εμείς πολίτες, είμαστε ένστολοι πολίτες και πλέον θα γίνεται καταγγελία στον απλό πολίτη. Και οφείλει ο απλός πολίτης να αναλάβει τις ευθύνες του. Είναι ξεκάθαρη η απάντηση. Δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε άλλο. Όλοι οι συνάδελφοι είναι στα όρια τους. Δεν αντέχουν. Πόσο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η ασφάλεια με ένα-δύο άτομα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η δίωξη. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το αστυνομικό τμήμα τριαντών με 10 ανθρώπους, με 30.000 κόσμου. Τι έχουν κλείσει. Ξέρει πόσους στόχους έχουμε να φυλάμε καθημερινά. Σπίτι προξένου, συναγωγές, επίσημους που έρχονται. Τι θα γίνει. Αν πρέπει να πετύσει και ο αστυνομικός στα ρεπό του, πρέπει να πετύσει. Όταν είπε ο πρόεδρος ότι ήρθαν 6, στο σύνολο των 12 ήρθαν 33-34 νεοξερχόμενοι. Στους 2.000, γιατί δεν είναι μόνο, γιατί παίξαμε μόνο 100. Τώρα θα έρθουν 6, σύνολο πόσοι έρχονται μαζί και στις 2 διευθύνσεις. 5. Και θα φύγουν 70. Δηλαδή δεν είναι ότι θα ανοίξαν θέσεις να έρθουν 5. Στις μεταθέσεις του καλοκαιριού θα φύγουν 70 από τις 2 διευθύνσεις, μην πω παραπάνω. Μαζί με τις έκθεσεις θα ξεπεράσουν. Θα καλυφθούν με 4 άτομα, γιατί από εδώ θα φύγουν, θα πάνε στην Κρήτη, θα πάνε στη Θεσσαλονίκη, θα πάνε στον Εύρο, θα πάνε στα Γιάννενα. Θα πάνε στην Πελοπόννησο, στην Ήπειρο, παντού, στην Κέρκυρα. Και από εδώ. Δεν είναι από εδώ. Είναι ελάχιστοι οι αστυνομικοί που είναι από εδώ, που είναι από εδώ, το Δεκανήσι. Δεν έπρεπε να ανοίξουν θέσεις, να έρθουν κάποιοι εδώ, 20-30, και να καλύψουν το κενό όσοι είναι τον Οκτώβριο, με τους νεοξερχόμενους στις φύλακες. Το ζητάμε. Δηλαδή τώρα, αν είμαστε στο 40%, θα περάσουμε το 50. Αυτό που λέμε δεν είναι ότι θα έρθουν 4. Δεν είναι και εγώ είμαστε γιατί είναι 4. Γιατί τον Ιούνιο μήνα, τέλος Ιουνίου με Ιούλιο, θα φύγουν 70. Δηλαδή θα μας στείλουν τους δόκιμους. Είναι βοηθητικό προσωπικό. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να πάει να σφραγίσει το διαβατήριο στο λιμάνι. Γιατί συζητάμε, γιατί άκουγα ότι καμαρώνα και βγαίναν στις τηλεοράσεις για να κάνουν την άνοιξη κρουαζιέρας από τη Ρόδο. Πώς θα γίνει αυτό, με ποιον. Εκείνη είναι εξωτερικό, είναι συνθήκε Σέγγεν. Πρέπει να υπάρχει προσωπικό, πρέπει να είναι 24-25 άτομα στο λιμάνι. Ποιο θα πάει εκεί, πού θα βρει. Θα πάμε στον Άι Δημήτρη, θα ξεθάψουμε, θα του φέρουμε κάτω να μείνει πάλι εδώ. Για το όνομα του Θεού. Εμεί απευθυνόμαστε ξεκάθαρα, μπορεί να είμαστε σκληροί, απευθυνόμαστε στον πολίτη. Και οφείλει ο πολίτη να αναλάβει τι ευθύνε του.